Παραμένοντας, επιμένοντας μάλλον στο θέμα των πλημμυρών, κυρίες και κύριοι, να δούμε και την εξέλιξη την οποία σχολιάζει ο Δήμαρχος του Σουφλίου, ο κύριος Βαγγέλης Πουλιλιός, ο οποίος ρωτήθηκε σήμερα από τον Status Radio για το τι ακριβώς πρόκειται να προσφέρει στην υπόθεση των πλημμυρών του Εύρου, στην προστασία δηλαδή και στην θωράκιση, στην αντιπλημμυρική του νομού, η λεγόμενη τάφρος του Εύρου, η οποία ξεκίνησε να κατασκευάζεται. Ο κύριος Πουλιλιός θεωρεί πως δεν έχει να προσφέρει τίποτε απολύτως, αντιθέτως θα δημιουργήσει ειδικότερα προβλήματα. Ο πρωταρχικός σκοπός είναι, ξέρουμε σίγουρα ότι τα αναχώματα θα σπάσουν. Και αν δεν σπάσουν μόνο τους, θα τα σπάσουμε εμείς. Ναι. Έτσι. Το θέμα είναι να προστατεύσουμε τα χωριά μας. Είναι 3-4 χωριά τα οποία κινδυνεύουν πάντα τους πλημμύρες. Εκεί πρέπει να δώσουμε τη μεγάλη βαρύτητα για να μην θρυνήσουμε ανθρώπινες ζωές και μην έχουμε μεγάλες καταστροφές. Ο κάμπος θα πλημμυρίσει. Τα πλημμυρίσει, τα λάβαρα, τα πλημμυρίσει. Εδώ πρέπει να καθίσουμε κάπου κάποτε σε ένα τραπέζι, να βάλουμε έναν καθρέφτη και να πούμε την αλήθεια πρώτα στον εαυτό μας, από τον τελευταίο πολιτικό μέχρι τον πρώτο πολιτικό, και μετά να πούμε την αλήθεια και στον κόσμο. Γιατί αν θα πούμε δηλαδή τις αλήθειες στον εαυτό μας, τι αλήθειες θα πούμε, τι εννοείται. Για να βρούμε λύσεις. Ναι. Στη δηλαδή, δική μας... Να πούμε στους αγρότες, θα κάνετε αυτό. Ναι. Γιατί αν του κάνει αυτό, θα συμβαίνει αυτό. Πρέπει να πούμε, η κυβέρνηση πρέπει να ξέρει ότι θα πρέπει να κάνει αυτό, γιατί αν του κάνει αυτό θα έχει αυτές τις συνέπειες. Όλοι μαζί πρέπει αυτά να το κάνουν. Δύο λεπτά τώρα. Οι αγρότες, για παράδειγμα, τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να, γιατί αν υπάρχουν τα αναχώματα, αν συνεχίσουν να υφίστανται τα αναχώματα, ναι, για τα οποία δαπανούνται εκατομμύρια κάθε χρόνο. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια και για αποζημιώσεις εκατομμύρια, θα πρέπει να ζούμε σε αυτήν την κατάσταση και θα πρέπει να αλλάξουμε τις καλλιέργειες. Εδώ καλλιεργούνται ακόμη και αντιπλημμυρικές ζώνες χαρακτηρισμένες ως αντιπλημμυρικές. Μα είδατε. Γιατί όμως καλλιεργούνται, γιατί ο αγρότης έχει την ανάγκη να βγάλει μια δραχμή. Και γιατί είναι το πιο εύφορο χώμα εκεί, έτσι, η πιο εύφορη κοιλάδα, ναι. Και εδώ καλλιεργεί την πέτρα, δεν θα καλλιεργήσει το χωράφι. Ναι. Ναι, αλλά αυτόν τον αγρότη πρέπει να τον πούμε εμείς, θα βάλεις μόνο καλαμπόκι. Αφού φύγει το νερό. Γιατί είναι αποδεδειγμένο τόσα χρόνια γίνονται πλημμυρές και τα χωράφια σπέρνονται. Εκτός από ένα μικρό αριθμό χωραφιών. Λοιπόν, ή θα αποζημιώνονται εκεί τα συγκεκριμένα τα χωράφια και αυτοί που τα καλλιεργούν θα παίρνουν μία αποζημίωση για μείωση παραγωγής. Όχι όμως όλο το νομό Εύρο.